Προσέξτε, αν δεν δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών και διάφορες... Αν δεν δούμε το αποτέλεσμα των μέτρων, να πείτε. Το βράδυ... Τα πρωτοσέλιδα είναι πότε έτσι, πότε αλλιώς. Αγράψει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μετράει. Κοιτάξτε, είναι και θέμα ψυχολογίας όμως. Είναι, εντάξει. Άμα περνάει έναν κόσμο ο τρόμος ότι τα πάντα τελειώσανε, ποια προσπάθεια να κάνει κανείς. Αντικειμενικό. Τέλος δεν υπάρχει. Γίνεται αντικειμενικό, όπως ξέρουμε. Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε καλά, τέλος δεν υπάρχει. Υπάρχει συνέχεια και το θέμα αυτή η συνέχεια πρώτον διαμορφώνει ένα περιβάλλον θετικό. Θα τα πούμε καλύτερα από αύριο. Αφού δούμε σήμερα τα αποτελέσματα. Να δούμε και το Eurogroup σήμερα. Το Eurogroup αύριο θα είναι, πιστεύω, πιο νυφάλιες οι προσεγγίσεις. Τι ελπίζετε το σημερινό, κύριε Υπουργέ, τι λέτε? Κοιτάξτε, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια καλή έκβαση. Είμαστε στην αφετηρία μιας μεγάλης προσπάθειας φυσικά. Και το κλίμα πρέπει να αναστραφεί το ψυχολογικό εντός των συνόρων μας. Αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι θα κλείσει σήμερα το πράγμα ή θα χρειαστεί και άλλο Eurogroup? Γιατί άκουσα ότι ο κύριος Σόιμπλε το λέει κιόλας, ότι πιθανόν να χρειαστεί και τον Ιούνιο να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο. Για το θέμα του χρέους. Για το χρέος, το υπόλοιπο... Οι επιδιώξεις είναι διαφορετικές. Το χρέος, κοιτάξτε. Ας δούμε πρώτα βήμα-βήμα τα θέματα. Να δούμε σήμερα τι κάνουμε και τα υπόλοιπα θα έρθουν στη συνέχεια. Το χρέος δεν κλείνει σήμερα. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα. Το ενέκθεση του Δουνουτού. Πώς την είδατε χθες? Γιατί βγήκε το Δουνουτού με μια έκθεση πολύ προχωρημένη. Και στην πραγματικότητα, δεν έχω σε κάποιο βαθμό στα μέτρα της Ελλάδας. Δηλαδή, θα το επιθυμούσε η Ελλάδα. Δεν έχω να ξέρουμε όμως ότι ως προς το χρέος, προς τα μέτρα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι μια άλλη αντίληψη. Όχι, η θέση του Δουνουτού είναι υπέρ μας ως προς το χρέος. Επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση με τον κύριο Πετρόπουλο. Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Υπουργέ, με το θέμα του ΕΚΑΣ. Έχει μείνει κενό μετά την πρωθυπουργική δήλωση στη Βουλή ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί η επιστροφή του ΕΚΑΣ σε όσους κόβεται αναδρομικά. Έχει μείνει κενό η νομοθέτηση. Διότι καλά να το λέμε, αλλά πρέπει να πιστοποιηθεί με έναν τρόπο και νομικά ώστε οι άνθρωποι να μην βρεθούν ξεκρέμαστοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολιτικοί λένε, αλλά. Δεν γίνεται έτσι. Μετά η υπηρεσία μπορεί να στείλει τίποτα. Και... Δεν χρειάζεται ούτως ή άλλως νομική ρύθμιση. Όταν ο πρωθυπουργός κάνει μια τέτοια ανεπιφύλακτη δήλωση, είναι προφανές ότι αυτό θα ισχύσει. Προφανώς, αλλά το θέμα είναι αν θα προχωρήσει άμεσα αυτό. Θα σας πω, η εγκύκλωση που θα εκδώσω εντός των ημερών, ίσως και αύριο, θα προβλέπει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα παρακρατηθεί κανένα ποσό από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, οποιοδήποτε ποσού, σε περίπτωση που κατεβλήθηκε παραπάνω ο ΕΚΑΣ από αυτό. Για αυτό το εξάμηνο μιλάμε, έτσι. Ναι. Δεκέμβρης. Συνεχώς. Η εγκύκλειος θα κάνει μια πάγια αναφορά. Όχι, ότι δεν θα παρακαλυφθεί. Για να δούμε από πού θα καλυφθεί αυτό το ποσό. Από πού θα καλυφθεί το ποσό αυτό, γιατί από κάπου πρέπει να καλυφθεί. Δεν μπορεί να εξαλειωθεί. Θα καλυφθεί. Φυσικά θα γίνει και νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Διότι υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει μια διαφορετική καταβολή. Ναι, θα το ζητήσω αυτό, ναι. Συνεπώς πρέπει να γίνει μια διόρθωση νομοθετική. Το ζήτημα είναι ότι οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ έχει βρεθεί, λέει, ο κωδικός. Γιατί για το άλλο θέμα, ακούσαμε τον κύριο Καμένο, λέει από εκεί. Από εκείνο τον κωδικό, είπε και συγκεκριμένους αριθμούς στη Βουλή. Για αυτό όμως δεν ακούσαμε κάτι. Εντάξει, η βούληση του Πρωθυπουργού είναι σεβαστή και δεν το συζητάμε. Το είπε και θα γίνει. Από πού όμως θα γίνει? Θα νομοθετηθεί για μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που εμείς δεν εισπράττουμε τα χρήματα αυτά από τον κόσμο, διότι εμείς καταβάλουμε σύνταξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Από τη στιγμή που την καταβάλουμε ακέραιοι όπως τη δικαιούνται και δεν κάνουμε παρακράτηση, θα κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση που θα λέμε ότι δεν επιστρέφονται. Κύριε Υπουργέ, και να το διευκρινίσουμε για να είναι σαφές. Επιβάρυνση. Η εγκύκλειος παγίως θα ρυθμίζει ότι για όποιον έπαιρνε ΚΑΣ ή έπαιρνε ΚΑΣ παραπάνω από το ότι θα έπρεπε να πάρει κτλ., δεν πρόκειται να ζητηθεί επιστροφή αναδρομικά. Ναι. Παγίως. Ναι. Για όλες τις περιπτώσεις. Φυσικά. Πάμε. Πάει αυτό. Στην άκρη. Δεύτερο. Πώς θα υλοποιηθεί, τι σημαίνει η υλοποίηση περικοπής του ΕΚΑΣ ως πια θεσμού? Από πότε ξεκινάει? Προβλέπεται ήδη από 1η-1η του 2016. Ναι. Τα και νέα, πώς θα τα νέα αυτό. Κριτήρια καταβολής του ΕΚΑΣ με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια πάντα ίσχυαν αυτά. Καλά. Διαφοροποιήθηκαν τώρα. Επομένως, στα η πλαίσια. Σταδιακή μείωση λέμε τώρα. Γιατί σταδιακά θα βαίνει μειωμένο το ΕΚΑΣ μέχρι να εξαφανιστεί. Αυτό δεν θα γίνει.
Ναι, προβλέπεται μέσα στον νόμο. Στον νόμο, όταν ναι. ήδη ακριβώς. Ο προσδιορισμός έγινε με τον τωρινό νόμο και κάθε επόμενο έτος θα γίνεται μία στάθμιση και θα εκδίδονται τις σχετικές αποφάσεις μετά από τον συνυπολογισμό της δαπάνης που πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Για κάθε χρόνο μέχρι το 2019. Μέχρι το 2019. Υπάρχουν συνταξιούχοι που έπαιρναν το ΕΚΑΣ χωρίς να πληρούν τα κριτήρια. Κοιτάξτε, τα κριτήρια είναι εισοδηματικά. Ακριβώς. Και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση ότι κάποιοι στη Βουλή ή σε μέσα ενημέρωσης υπενήχθηκαν φοροδιαφυγή. Ναι. Το είπε μια βουλευτή σας. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολούθησα, αλλά άκουσα γενικά στον απόϊχο δηλώσεων τέτοια σχόλια. Είναι τα κριτήρια εισοδηματικά. Επομένως, είναι με βάση τις δηλώσεις που κάνει ο καθένας. Λέω, υπάρχουν λοιπόν επομένως τέτοιες περιπτώσεις. Εσύ πρέπει να έχετε καταγράψει, να ξέρετε. Είναι πολλές, είναι λίγες, είναι αμελητές, δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Τι λέτε. Κάθε χρόνο, όταν επειδή με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και φορολογικές δηλώσεις γίνονταν καθυστερημένα, αφορούσαν προηγούμενη χρονιά, όπου υπήρχε τέτοιου είδους περίπτωση καταβολής παραπάνω. ΕΚΑΣ σε σχέση με αυτά που δικαιούταν κάποιος να πάρει με βάση τις δηλώσεις, ζητούνταν η επιστροφή και αυτό γινόταν πάντα. Δεν είναι πρώτη φορά που θα συνέβαινε τώρα. Εσείς δηλαδή δεν θα χαρακτηρίζετε φοροφυγάδες κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, όπως η κυρία Καρακώστα? Δεν ξέρω ποιος το είπε. Λέω ότι από τη στιγμή που βασίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ό,τι δηλώσεις. Ναι, αυτό λέω. Όμως η δήλωση αυτές ήταν ειλικρινής. Δεν έγινε κανείς φορολογικός. Δεν το ξέρουμε αν ήταν ειλικρινής. Άμα είναι ειλικρινής, σου λέει δεν είναι. Εσείς που ξέρετε τώρα. Για στάνδροντα, εσείς είστε κυβέρνηση. Εσείς οφείλετε να ξέρετε. Μην το ξέρουμε, κύριε Υπουργέ. Εμείς ακούμε τις δηλώσεις των υπευθύνων. Εσείς τι ξέρετε. Όταν λέει η κυρία Καρακώστα, για παράδειγμα, που είναι βουλευτής σας και οφείλει να είναι υπεύθυνη σε αυτά που λέει. Ένας βουλευτής δεν μιλάει και να λέει ότι να είναι. Ένας δημοσιογράφος καμιά φορά μπορεί να πει ότι να είναι κακός. Αλλά ο βουλευτής δεν πρέπει να λέει ότι να είναι. Όταν μου λέει λοιπόν ότι κακός το έπαιρναν και πρέπει να το επιστρέψουν γιατί είναι φοροφυγάδες. Πρέπει να δικαιολογήσετε αυτή την άποψη, κύριε Υπουργέ. Είπα πριν ότι για κάθε χρονιά που, όχι μόνο στο 2016 και τις προηγούμενες χρονιές, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις εισοδήματος ήταν τέτοιες που δεν δικαιολογούσαν την καταβολή ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό πάντα επιστρεφόταν. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι υπήρχε δόλος σε κάποιον. Συνέβαινε να είναι διαφορετικό έτσι η δήλωση. Όταν, λοιπόν, κατά πόσο το... είναι ειλικρινή η δήλωση του καθενός, το ξέρει εκείνος που δηλώνει τα εισοδήματά του. Εντάξει, αλλά κανονικά πρέπει να το ξέρει το κράτος. Η ερώτηση είναι ότι από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος μέσα από τον έλεγχο βλέπετε ότι κακώς έπαιρνε, διακόπτεται αυτομάτως. Έτσι συνέβαινε πάντα. Έτσι συνέβαινε πάντα, λέει, και έτσι θα συμβεί και τώρα. Φέτος, δεν θα τα πάρετε κάθε χρόνο. Άλλαζαν τα κριτήρια και έχαναν κάποιον το ΕΚΑΣ. Επειδή φέτος όμως έχουμε μία μείωση και η μείωση αυτή δεν είναι αμελητέα. Όχι, βέβαια. Είναι για τη δική μας κυβέρνηση άστοχο θα ήταν να κρατήσουμε αυτό το ποσό από εκείνους που ήδη πλήττονται και μειώνονται για τα αναδρομικά, αυτές οι παροχές. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι, αυτή ήταν αυτή η σκέψη είναι μια πολύ σωστή η οποία επικράτησε. Είχαμε μία δέσμευση, γιατί δεν παραλογιζόμαστε, είχαμε μία δέσμευση από το νόμο του Αυγούστου του Περσινού για τη μείωση του ΕΚΑΣ σε ένα ύψος. Αυτή η εκπλήρωση της υποχρέωσης συνεπαγόταν μείωση και αυτή η μείωση θα συνεπαγόταν αυτή την παρακράτηση. Όμως η κυβέρνηση επέλεξε να μην την κάνει, να μην την κάνει και γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή τη δήλωση αυτό και αυτό όμως, θα εφαρμόσει. Κύριε Υπουργέ, αυτό εσείς το κάνατε, εσείς το βγάλατε, θα σου πει κανείς, άρα μηδέν στο πηλίκον. Πολιτική όμως, πράξη σημαίνει αντιμετώπιση κάθε μέρα. Δεν θα διαφωνήσω, εγώ λέω ότι καλά κάνατε και πολύ καλά κάνατε, δεν το συζητάμε. Και αυτό όλοι δείχνει λένε διαφορά, την αυτή και αυτό δείχνει τη διαφορά της δικής μας άλλο θέλω να πω εγώ. Και θέλω την ανάγκη να λύνουμε τα θέματα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα όμως το ΕΚΑΣ, μέχρι του χρόνου θα εξαφανιστεί. Επομένως, δεν κάποιοι... εξαφανίστηκε μέχρι του χρόνου. Έχει μια. Μέχρι το 2019. Το 2019. Ωραία. Τι θα γίνει λοιπόν μετά, υπάρχει ένα σχεδιασμό για την. Συγκεκριμένο σχεδιασμό θα αρχίσει. Θα σας πω. Τι θα κάνει. Ήδη και το ξέρετε κι εσείς γιατί το έχετε ακούσει, αλλά σωστά ρωτάτε για να πρέπει απαντήσω. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος, δεν είναι να τα βάλει. Ναι, μεταξύ μας. Φυσικά. Έχουμε κατηγορηθεί ότι αυξάνουμε πολύ τις συντάξεις τις χαμηλές. Και αυτό είναι αντιπαραγωγικό, διότι ενισχύουμε τα χαμηλά εισοδήματα
και δεν ανταποδίδουμε υψηλές αποδόσεις. Έχετε κατηγορηθεί ότι αυξάνεται τη συντάξη, εγώ δεν άκουσα τέτοια κατηγορία. Βεβαίως. Ποιος είπε ότι αυξάνεται τη συντάξη τόσο πολύ που είναι προς κατηγορία αυτό. Ναι, ναι. Το άκουσα εγώ αυτό. Πάρα πολλές φορές. Σας λένε ότι αυξάνεται τη συντάξη και κακώς κάνετε. Ναι, κακώς δίνουμε υψηλές συντάξεις στα χαμηλά εισοδήματα και δεν δίνουμε μεγάλα κίνητρα στα υψηλά εισοδήματα να πάρουμε μεγαλύτερες συντάξεις επάνω. Αυτό. Οι δανειστές το λένε αυτό. Όχι, ναι. Και εδώ, εντός της χώρας. Εδώ οι Έλληνες λένε ότι αυξάνεται τη συντάξη και κακώς κάνετε. Και κάποιοι και από τους δανειστές μας το έχουν πει. Και βεβαίως έχει ακουστεί από πολλές φωνές. Από αντιπάλους σας, φανταζόμαστε. Βεβαίως, από αντιπάλους μας. Ότι ο άλλος σου λέει δίνει ρε παιδί μεγάλη εισφορά και δεν παίρνει αντίστοιχη σύνταξη. Ενώ ο άλλος που δεν έχει δώσει μεγάλες εισφορές και χιλιά χρόνια παίρνει μεγαλύτερη από αυτό. Αυτή τη βάση που δίνει μεγάλη εισφορά. Όχι, πληρώνω εισφορές και δεν παίρνω αντίστοιχη. Αυτό συμβαίνει διότι πράγματι ενισχύουμε τα χαμηλά εισοδήματα απορροφώντας το ΕΚΑΣ που δεν θα καταβάλει τόσο ΕΚΑΣ μέσα στον κορμό τη σύνταξη που θα παίρνει ο καθένας από εδώ και πέρα. Και οι παλιοί που έπαιρναν ΕΚΑΣ θα συμπληρώνουν ένα καλό εισόδημα σύνταξη στα χαμηλά. Υπάρχουν συντάξεις με 420 ευρώ. Ναι. Αυτές οι συντάξεις θα αυξηθούν. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι της αύξησης θα είναι το μέρος που θα έπαιρνε ως ΕΚΑΣ. Θα είναι το μέρος του ΕΚΑΣ, λέτε. Επομένως, από το 19. Επομένως, βαθμία, γίνεται η προσαρμογή ήδη και προχωράμε σε αυτή την... Όχι γίνεται η προσαρμογή, σας το λέω. Το ερώτημα είναι... στο συνταξιούχο συγκεκριμένα μισό, που θα χάσει το ΕΚΑΣ. Μισό, Δημήτρη. Από πότε θα αρχίσει να αυξάνει τη σύνταξη σου. Ένας συνταξιούχος που έπαιρνε μέχρι τώρα... Να ξέρεις να περιμένει ο άνθρωπος. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα να πεις. Ένας συνταξιούχος που έπαιρνε μαζί με το ΕΚΑΣ 640 ευρώ. 650 ευρώ. Θα χάνει τα 50 από το ΕΚΑΣ, αλλά θα τα συμπληρώνει μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Είναι βέβαιο αυτό. Με ένα διαφορετικό τρόπο από την κύρια σύνταξή του και ένα διαφορετικό πράγμα να πεις. Θα φτάσω από το 19, μέχρι το 19, όχι, από τα 650 στα 400 και μετά θα αρχίσω να ανεβαίνει 20. Από 1η-1η του 2017 επαναπροσδιορίζονται και επανυπολογίζονται οι συντάξεις και θα επέλθει αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, πρόκειται για μια άμεση μετάβαση σε ένα άλλο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θα σβήσει τέτοιου είδους προβλήματα. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Προβλέπετε στον νόμο που ψηφίσατε προχθές στη Βουλή ότι καθώς θα βαίνει μειούμενο το ΕΚΑΣ προϊόντος του χρόνου, εσείς θα αυξάνετε τις συντάξεις. Τι πράγμα δεν προβλέπετε. Προβλέπετε τον μηχανισμό του επανυπολογισμού. Προκύπτει. Δεν χρειάζεται να το πούμε και πανηγυρικά, προκύπτει από εκεί. Άρα εσείς τα κρατάτε σταθερή, λέτε, τη σύνταξη, δεν μειώνετε. Αυτό μας λέτε. Έχουμε πει... Προσέξτε τι λέτε, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Γιατί έχετε ψηφίσει. Έχουμε πει... Εγώ ξέρω ότι η σύνταξη θα μειώνεται καθώς θα φεύγει το ΕΚΑΣ. Εσείς λέτε τώρα όχι, δεν θα μειώνεται. Εμείς θα το αντικαθιστούμε με κάτι άλλο. Το ΕΚΑΣ θα μειώνεται. Θα είναι έτσι. Θα μειώνεται. Το εισόδημα. Ήδη οι καταβαλλόμενες συντάξεις. Όταν μειώνεται το ΕΚΑΣ, μειώνεται και η σύνταξη. Ακούστε με. Το ΕΚΑΣ με στη σύνταξη είναι. Θα το εξηγήσω. Ήδη οι καταβαλλόμενες συντάξεις, κάθε είδους και κάθε ύψους, δεν μειώνονται και το προβλέπουμε. Ρητά. Επομένως η σύνταξη δεν υφίσταται καμία μεταβολή που καταβάλλεται. Η κύρια. Ναι, για τις κύριες μιλάμε. Διότι το εισόδημα είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, αυτές οι χαμηλές. Τα χαμηλές όχι, όντως. Αλλά... Παίρνουν πολύ χαμηλή επικουρική και άρα δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε στις επικουρικές μειώσεις. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν βγαίνει αντικειμενικά και από την τάξη του νόμου. Κύριε Υπουργέ, δεν είστε όμως σαφείς και εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα από όσα λέμε. Ξαναρωτάω λοιπόν για το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν πόσοι 300.000, 320.000 είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Τόσοι είναι περίπου. Αυτοί οι άνθρωποι που θα αρχίσουν να χάνουν το ΕΚΑΣ, αυτό θα αντικαθίσταται από μια αύξηση ή αυτό θα γίνει το 19 ή δεν θα γίνει ποτέ. Πότε θα γίνει αυτό και αν θα γίνει. Από 1η-1η του 2017 επανυπολογίζονται όλες οι συντάξεις, προβλέπεται ρητά στον νόμο και επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις θα προκύπτει μεταβολή θετική. Προβλέπουμε... Αν προκύπτει αρνητική... Δεν γιατί είναι να είμαστε σίγουροι ότι θα προκύψει. Μαθηματικά. Μαθηματικά λέτε. Δεν προκύπτει με τίποτα. Θα καλύπτει απόλυτα την απώλεια του τμήματος του ΕΚΑΣ που θα χάνει σταδιακά ο κάθε συνταξιούχος. Θεωρώ ότι δεν θέλω να απαντήσω με ένα κατηγορηματικό τρόπο. Με ελάχιστες περιπτώσεις που μπορεί να μην συμβεί αυτό, θεωρώ το σύνολο των περιπτώσεων αυτών θα καλύπτεται. Τότε ποιο είναι το κέρδος, κύριε Υπουργέ, τότε έχει δίκιο το δούνοτο. Που σας λέει ότι αυτό που κάνετε με το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι μηδένιστο πηλίκον στην πραγματικότητα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν βγάζει αποτέλεσμα για αυτό έτσι. Που θέλουμε, για τις μεταρρυθμίσεις. Διότι θα έρθείτε σε 2-3 χρόνια, άρα και οι άλλοι έχουν δίκιο, που λένε σε 2-3 χρόνια, παιδιά, θα έχουμε ξανά ασφαλιστικό. Να σας πω. Δεν βγάζει το λογαριασμό. Να σας πω. Δημιουργούμε μια βάση υπολογισμού με το μέρος της Εθνικής Σύνταξης που είναι 384 ευρώ και είναι η δαπάνη του Δημόσιου Ταμείου. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι
με αναλυτικές μελέτες, έτσι προσδιορισμένο που δεν προκύπτουν τέτοιου είδους προβλήματα. Διότι από εδώ και πέρα, ήδη από την μέρα της ψήφισης του νόμου, ο υπολογισμός του ανταποδοτικού κομματιού γίνεται με έναν τρόπο που δεν μπορεί να προκαλεί πλέον ελλείμματα. Επομένως, έχει μια στρατηγική στόχευση αυτός ο νόμος και το ξέρουν αυτοδιδανιστές. Το έχουμε εξηγήσει όλους αυτούς τους μήνες που συζητάμε. Για τους σημερινούς συνταξιούχους, λέμε, έτσι. Βεβαίως. Για τους μελλοντικούς είναι άλλη ιστορία. Ναι, αλλά υπάρχει μια συνολική εικόνα που βγαίνουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω, οι 320.000 άνθρωποι που βρίσκονται στο κατώτατο σημείο προστασίας δεν είναι που θα προκαλέσουν τη μεγάλη δαπάνη με τις αυξήσεις που προκύπτουν. Άλλωστε, το ΕΚΑΣ δεν ήταν ένα γενναίο ποσό. Θα έλεγα μάλιστα ότι με τον τρόπο που καταβαλόταν προκαλούσε και αδικίες. Ναι. Γιατί για ένα ευρώ διαφορά κάποιος έπαιρνε σωστά 400 ευρώ και ο άλλος δεν έπαιρνε ή τίποτα. Ή έχανε ένα μεγάλο ποσό. Λοιπόν, δεν έχει καμία λογική. Ήταν μια πρόχειρη εκείνο τον καιρό. Επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτό το λέμε πολλά χρόνια. Έχετε δίκιο σε δεν είναι σύνταξη. Το λέγαμε πολλά χρόνια ότι εμείς δεν ήταν δίκαιο όπως ήταν. Αλλά και έπρεπε να έχει αντικατασταθεί εδώ και χρόνια. Τώρα ήρθαμε. Εμείς τώρα το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει τελικά η ρύθμιση που είχατε. Αυτό είναι έλλειψη, δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς. Δηλαδή, η ρύθμιση για το χώρο των εκπαιδευτικών να δοθεί μια διορία προκειμένου νομίζω όσοι ότι, βγουν. Νομίζω ότι πέρασε. Πέρασε το αυτό. Όσοι βγουν μέχρι τον Αύγουστο. Να είναι με το, ναι, κοιτάξτε, με το παλιό καθεστώς. Ήταν μια αυλεψία. Και τη διορθώσαμε. Και ήταν μια αυλεψία διότι μπήκαμε στους γενικούς κανόνες, όμως οι εκπαιδευτικοί ολοκληρώνουν την υπηρεσία τους με την ολοκλήρωση και των εξετάσεων. Πρέπει να βαθμολογήσουν, να διορθώσουν. Δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αν φύγουν χωρίς να βρεθεί κάποιο μέτρο. Αν κάποιος έφευγε, σωστά είναι αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, να καλημερίσω τον Υπουργό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πάμε σε ένα. Τι? Έχω να συζητήσω μαζί. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πούμε. Έρχεται 5-6 πολιτικοί τώρα. Κι άλλοι πλέον του Υπουργού εννοώ. Αυτό ήταν, κύριε Υπουργέ. Εύκολα την περάσετε σήμερα. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε, θα τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά, γιατί έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, πέραν των σημερινών συνταξιούχων και των ρυθμίσεων που τους αφορούν. Να δούμε τι γίνεται με τους καινούργιους συνταξιούχους. Να δούμε μεγάλες αλλαγές που θα υπάρξουν σε σχέση με την καταβολή της σύνταξης. Να δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, με τα ταμεία. Σε σχέση με αυτούς που είχαν δύο ταμεία και δίναμε έως τώρα δύο εισφορές, πώς ενιοποιείται όλο αυτό το σύστημα, πώς επιβαρύνει, δεν επιβαρύνει κτλ. Αλλά είναι, θα την κάνω αυτή την έρευνα την ερώτηση, γιατί το ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Μπαίνουμε σε ένα καινούριο σύστημα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μισθωτός και ταυτόχρονα έχει και ένα μπλοκάκι και προσφέρει κάποιες υπηρεσίες κτλ. Είναι πολλοί κόσμος έτσι. Αυτός ο άνθρωπος πλήρωνε δύο ταμεία μέχρι τώρα. Και πλήρωνε ένα ποσό σε ένα ταμείο και ένα ποσό στο άλλο ταμείο και θα έπαιρνε και δύο συντάξεις εφόσον ήταν και η διαδοχική ασφάλιση από τα δύο ταμεία. Τώρα πια αυτό πάβει να υπάρχει. Υπάρχει το ενιαίο ταμείο. Εξακολουθεί και δίνει δύο εισφορές. Δηλαδή το σύνολο των εισφορών το αλλάζει. Εξακολουθεί να δίνει την εισφορά υπολογισμένη σε νέα βάση, που είναι το εισόδημα. Με βάση το εισόδημα, το συνολικό του εισόδημα. Είναι χειρότερη. Ναι. Που είναι το εισόδημα. Ναι. Δεν νομίζω. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την. Θα είναι μεγαλύτερη, κύριε Υπουργέ. Τώρα. Στις φορολογικές αρχές δεν προκύπτει κάτι τέτοιο γιατί είναι επί του καθαρού εισοδήματος. Θα είναι μικρότερη. Μας λέτε εσείς ότι θα είναι μικρότερη. Όχι, μεγαλύτερη. Αφήστε, μην το λέτε καλύτερα. Εγώ θα σας λέω να το πείτε. Γιατί βλέπετε τραβάει ο Τσίπρας τώρα που παίζουν τα βίντεο του τα παλιά. Μην τα λέτε, αφήστε το. Όχι, θα σας πω. Δεν είναι ωραίο. Όμως θα σας πω. Το καθαρό εισόδημα με βάση τις σταθμίσεις που κάνουμε με τα στοιχεία που έχουμε είναι τέτοιο που δεν προκαλεί. Σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά προκαλεί επιβάρυνση. Στην περίπτωση τη δική μου, το έχω πει, προκαλεί μια μεγάλη επιβάρυνση, γιατί είχα πάρα πολύ μεγάλο εισόδημα. Αλλά αυτές είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Και εκείνο που έχω πει, ναι, και εκείνο που έχω πει είναι ότι πράγματι πρέπει μετά την απόδοση των αποτελεσμάτων του νέου συστήματός μας να δούμε μείωση των εισφορών. Και πρέπει να τη δούμε αυτή τη μείωση των εισφορών. Γι' αυτό σας ρωτάω. Αυτό είναι αναγκαίο να το κάνουμε. Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί σε ορισμένες κατηγορίες θα βρεθεί να πληρώνει πολύ μεγαλύτερη εισφορά από ό,τι πλήρωνε και για το σύνολο του εισοδήματος. Όταν θα βγουν και οι εγκύκλοι εφαρμοστικές, θα δείτε ακριβώς πώς, τι αποτέλεσμα βγαίνει. Εγώ δεν λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα προκύψουν. Πραγματικά θα προκύψουν. Δεν είναι το πιο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που θα επιβαρυνθεί. Αλλά θα είναι αδικίες, θα προκύψουν αδικίες. Τώρα, τι είναι αδικία και όχι. Όχι, αδικία εννοώ θα πληρώνεις πολύ υψηλές εισφορές αντίστοιχες με το εισόδημα. Αλλά ξέρετε ότι σε μια περίοδο που έχουμε τέτοια ανθρωπιστική κρίση και τεράστια προβλήματα επιβίωσης,
είσαι αναγκασμένος, αφού δεν έχεις άλλο τρόπο, να δεις μια κατανομή βαρών σε μια τέτοια λογική. Τους... Παρόλο που η ασφαλιστική νομοθεσία και η κοινωνική ασφάλιση δεν σχετίζεται με βάρη, δεν έχει τη λογική του. Για να μπορέσει να κάνει επανεκκίνηση και ένας κόσμος μέσα από το νέο σύστημα, η κυβέρνηση προβληματίζεται, δηλαδή, έναν τρόπο να ρυθμιστούν οι οφειλές ανθρώπων. Είναι στο επόμενο διάστημα αυτό που πρέπει να λύσουμε και το εξετάσουμε. Θα προχωρήσουμε. Γιατί αφήνει η Τρόικα να κάνει τη ρύθμιση χωρίς τη συμφωνία της. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Μα θα... Και στην εφορία ρωτάμε τον Αλεξιάδη, τα ίδια μας λέει. Ρωτάμε εσάς, λέει θα το δούμε, το θέλουμε, αλλά δεν. Μπορείτε. Εγώ δεν είπα θα το κάνουμε μόνοι μας, αλλά... Ναι. Αυτό λέω. Η Τρόικα λέει όχι είναι, αυτά. Λέω αν είναι στη στόχευση, διότι... Εμείς έχουμε η κυβέρνηση θέση. Είμαι σίγουρος ότι το θέλει. Αυτή την προοπτική την έχουμε θέσει και θα κάνουμε νομοθετική ρύθμιση, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Έτσι λέτε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα είναι μια νομοθετική ρύθμιση όμως βασισμένη σε πραγματικές δυνατότητες του κόσμου, διότι αυτή που είχαμε κάνει, και καλώς την κάναμε, είχε ένα ελάττωμα, ότι δεν λάβανε υπόψη περιπτώσεις εκείνων που πράγματι μπορούσαν να καταβάλουν. Ναι, ναι. Και το έβαλε γενικά. Μιλάω για την ρύθμιση την περσινή. Ναι. Την έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο πάρα πολλοί οφειλέτες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν να μην μπορούν ούτε αυτές τις δόσεις να καταβάλουν και δεν μπήκανε. Και άλλοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα να μπαίνουν σε ρυθμίσεις, να επιλέγουν να στην πράγμα. Και να χαλαρώνουν. Και, ναι, και να υποθηκεύουν. Επομένως, περιμένουμε νέα ρύθμιση για τις ασφαλιστικές φορές. Ναι, σε μια άλλη λογική όμως. Σε μια άλλη λογική των πραγματικών δυνατοτήτων. Είναι αυτό που θα δουλέψουμε στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Μικρό διάλειμμα εμείς για να έρθουν και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα τώρα.